Η ιστορία της Μελισάνθης. Γεια σας, με λένε Τούλα, δηλαδή Δήμητρα, αλλά όλοι με φωνάζουν Τούλα χαϊδευτικά. Σας είπα ότι είμαι Μέλισσα. Ναι, είμαι μια μικρή Μέλισσα και ζω μαζί με την οικογένειά μου σε ένα ψηλό βουνό, τον Ψιλορίτη. Μου αρέσει πολύ εδώ. Όλη τη μέρα παίζω με τα λουλούδια και εδώ έχει πολλά με υπέροχα χρώματα και διαφορετικές μυρωδιές που κάνουν τον κόσμο να ευωδιάζει. Το χειμώνα κάθομαι μέσα στην Κυψέλη, γιατί έξω έχει κρύο και χιόνι και μου αρέσει πολύ να ακούω ιστορίες από τη γιαγιά μου τη Δήμητρα που τόσο αγαπώ. Λέει τις πιο ωραίες ιστορίες, αφού όλοι τη φωνάζουν Μελισσοπαραμυθού. Έτσι αποφάσισα να σας πω κι εγώ μια ιστορία, την αγαπημένη μου. Η γιαγιά μου λέει ότι είναι πραγματική. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε προσεκτικά. Κάποτε, πριν πολλά χρόνια, εδώ σε αυτή την περιοχή, στην περιοχή της αρχαίας Ελευθέρνας, ζούσαν αρκετοί και σημαντικοί άνθρωποι. Είχαν ωραία σπιτάκια και ναούς, κάνανε πανέμορφα αγάλματα και κοσμήματα που απολάμβαναν κάθε μέρα τη φύση γύρω τους με τα νερά και τα ριάκια, με τα πολλά δέντρα και το ψηλό βουνό. Εκεί μαζί τους ζούσαν και οι δικοί μου οι πρόγονοι, οι Μέλισσες. Όλη μέρα δούλευαν ασταμάτητα, χωρίς να παραπονιούνται καθόλου και ποτέ. Μετέφεραν τη γύρη από λουλούδι σε λουλούδι και από δέντρο σε δέντρο, κάνανε μέλι, κερί, βασιλικό πολτό, πρόπολη, όλα τα καλά που κάνει μια μέλισσα. Η γιαγιά μου λέει ότι εκείνο το μέλι ήταν το πιο γλυκό και εύγευστο μέλι που είχε δοκιμάσει ποτέ άνθρωπος. Και να σας πω την αλήθεια, την πιστεύω. Εκεί λοιπόν κατοικούσε και μία γυναίκα που ασχολιόταν πολύ με τις μέλισσες αυτές και που δεν θα σας πω ακόμη το όνομά της. Η γυναίκα εκείνη ήταν πολύ όμορφη, με μεγάλα μάτια που έφεγγαν στον ήλιο και μαύρα μακριά μαλλιά όλο μπούκλες. Συνήθιζε να φοράει κάθε μέρα την κριτική ενδυμασία με ένα όμορφο επίβλημα, ξέρετε σαν εσάρπα που σκέπαζα παλά και τους δύο ώμους της, μια φαρδιά ζώνη μετάλλινη και μακριά φούστα σολισμένη με χρωματιστά τετράγωνα. Ήταν η ιερεία του ναού του θεού Απόλλωνα, που ήταν θεός του ήλιου και ήταν και προστάτηδα των μελισσών που φρόντισε εκεί κοντά στο ναό των προγόνων μου δηλαδή. Ο θεός Απόλλωνας, επειδή την αγαπούσε για την καλοσύνη της, της χάρισε ένα περιθέρεο με χάντρες που θύμιζαν λουλούδια. Άνθη. Και ήταν ένα χρυσό, ένα από έβαινο, ένα χρυσό, ένα από έβαινο, ώστε να θυμίζει Μέλισσα και φυσικά το όνομά της Μελισάνθη. Όλοι οι άνθρωποι στην αρχαία Ελευθέρνα τη συμπαθούσαν πολύ γιατί ήταν πάντα χαμογελαστή, καλόκαρδη, με μια καλή κουβέντα για τον καθένα. Αφού εκτός από τους κατοίκους πήγαιναν να τη συναντήσουν και ταξιδιώτες που πήγαιναν στην Κνωσό ή στην Κηδονία. Όλοι πήγαιναν εκεί, προσεύχονταν στον ναό και ζητούσαν από τη Μελισάνθη να τους συμβουλέψει για τη ζωή τους. Εκείνη ετοίμαζε το βωμό για να κάνει την ιερή τελετή της, πρόσφερε στο Θεό Απόλλωνα μέλι, κρασί, φρούτα και καρπούς και τους ζητούσε με τη σειρά της να στείλει καλές και ειρηνικές μέρες στον τόπο και στους ανθρώπους, ώστε να ευημερούν και να προοδεύουν. Μετά τους κερνούσε όλους από το μέλι και όλοι φεύγαν χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Στον υπόλοιπο χρόνο της, οι Μελισάνθοι περιποιούνταν τα λουλούδια της και φρόντιζε τις μέλισσες. Όλα κυλούσαν όμορφα, ώσπου ήρθε εκείνη η μέρα. Μια μέρα που από το χάραμα ακόμα ουρανός είχε γεμίσει με μαύρα, απειλητικά πυκνά σύννεφα, που ούτε μία χτίδα του ήλιου δεν μπορούσε να τα διαπεράσει. Άρχισε να φυσάει μανιασμένα και να βρέχει καταρακτοδός. Οι Μελισάνθοι, βλέποντας αυτή την κοσμοχαλασιά, χωρίς δεύτερη σκέψη, έτρεξε να προστατέψει τις μέλισσες. Μόνο αφού σκέπασε και προφύλαξε όλες τις κυψέλες και είδε ότι οι μέλισσες θα είναι ασφαλείς, ξεκίνησε να πάει πίσω στο ναό. Τότε ακούστηκε μια δυνατή βροντή. Ο ουρανός φωτίστηκε από άκρη σ' άκρη και ένας κεραυνός προσγειώθηκε πάνω στη Μελισάνθη. Ο Θεός Απόλλωνας, βλέποντας το κακό που έγινε, πήρε στα χέρια του τη Μελισάνθη και αφού της έδωσε αιώνια ζωή, τη μεταμόρφωσε σε μέλισσα, ώστε να μείνει για πάντα στο ναό, στην Ελευθέρνα, παρέα με τις μέλισσες. Οι άνθρωποι την άλλη μέρα την αναγνώρισαν μέσα στις υπόλοιπες μέλισσες από το περιδέο που συνέχισε να φοράει, αν και πιο μικρό πια.
Τότε ετοίμασαν βουμούς έξω από τον ναό για να ευχαριστήσουν τον Απόλλωνα και έφτιαξαν προς τιμήν της κοσμήματα που απεικόνιζαν τη Μελισάνθη. Από τη μια μεριά έβλεπες ένα κρινάκι, ένα άνθος και όταν το γυρνούσες ανάποδα έβλεπες τη θεά Μέλισσα. Ήταν η πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία που απεικόνισαν τη Μέλισσα σαν θεά. Άλλοι λένε ότι έφτιαξαν και ένα μικρό άγαλμα με την μορφή της που αργότερα έφτασε μακριά στη Γαλλία. Αλλά η γιαγιά λέει ότι αυτή ήταν μια άλλη ιστορία που ίσως να σας την πω κάποια άλλη φορά. Τέλος.